Μια ενημερωτική διαδικτυακή ημερίδα είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι εκπροσώποι του τύπου που έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας. Πολλά και ποικίλα θέματα συζητήθηκαν και αναλύθηκαν από την Ευρωβουλευτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, όπως το θέμα του πολέμου στη Γάζα και την ανθρωπιστική βοήθεια, όπου μεταξύ άλλων η κυρία Σιμακοπούλου σημείωσε ότι πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς από τον Παλαιστινιακό λαό. Τις ευρωεκλογές, θέματα που αναμένεται να συζητηθούν άμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο, το μεταναστευτικό και πολλά άλλα. Για την σημαντική αυτή πρωτοβουλία, η οποία θα συνεχίσει με άλλους ευρωβουλευτές, ούτως ώστε να υπάρχει μια πιο σφαιρική εικόνα και μια καλύτερη ενημέρωση και εμβάθυνση σε θέματα της ολομέλειας εδώ στο Στρασβούργο. Ξέρω ότι έχετε δει ένα briefing για τα θέματα της ολομέλειας. Έχουμε πολύ σημαντικά θέματα αυτή τη φορά. Νομίζω με κορυφαίο ενδεχομένως την κύρωση των προϋπολογισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2024. Μία απόφαση η οποία πάρθηκε και από πλευράς της δικής μου πολιτικής οικογένειας για να προχωρήσουμε με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό του 2024, παρά το γεγονός ότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο στήριξης βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία αναθεώρησης και υπήρξε μια κουβέντα ως μέσον πίεσης για να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση αυτής της αναθεώρησης, να μείνει λίγο πίσω και η ολοκλήρωση του προϋπολογισμού για το 2024. Εμείς σαν πολιτική οικογένεια συμφωνήσαμε ότι αυτό δεν είναι η σωστή τακτική. Και έτσι καταλήξαμε με ένα προϋπολογισμό, ο οποίος είναι 142 δισεκατομμύρια για το 2024, με μεγάλη επιτυχία για όλους μας, αλλά και για τη δική μου πολιτική οικογένεια, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, να υπάρχει μία αύξηση που έχει γίνει αποδεκτή πλέον και σε επίπεδο conciliation μεταξύ των μερών, 665 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα πάνε σε πάρα πολλές δράσεις οι οποίες αφορούν και στη χώρα μας. Εξακολουθεί βεβαίως η Ελλάδα με την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη να παλεύει και για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ούτως ώστε να υπάρχουν αυξημένοι πόροι τόσο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, όσο και για θέματα όπως είναι η θωράκιση των συνόρων μας, το μεταναστευτικό και άλλες δράσεις οι οποίες ενισχύουν τα ελληνικά συμφέροντα αλλά και τα συμφέροντα των χωρών πρώτης υποδοχής. Αφήνω λοιπόν στην άκρη το προϋπολογισμό. Υπάρχει μια πολύ σημαντική συζήτηση η οποία θα γίνει επίσης για το θέμα της κατάστασης στην Ισπανία. Με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την ανίερη συμμαχία μεταξύ του κυρίου Σάντσες και του κόμματος του κυρίου Πουτζεμόν, δηλαδή των Καταλανών Σέπαρατις, των Καταλανών και Αυτονομιστών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ζητήθηκε από μας να συζητηθεί στην Ολομέλεια. Σοβαρές ενστάσεις προφανώς από τους σοσιαλιστές, οι οποίοι δεν θέλουν ούτε να το κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα. Οπότε για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την συζήτηση να αναδείξουμε πράγματα τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ισπανία, όπως για παράδειγμα νομοθετείται ο έλεγχος ουσιαστικά από την νομοθετική εξουσία, από τη Βουλή, επί της δικαστικής εξουσίας, κάτι το οποίο είναι προφανώς παραβιάζει το κράτος, τους βασικούς και θεμελιώδεις κανόνες του κράτους δικαίου και κάτι το οποίο θα συζητήσουμε σε αυτή την ολομέλεια. Για τις εξελίξεις στη σύραξη μεταξύ του Ισραήλ και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, με το Κοινοβούλιο να έχει ήδη πάρει από την προηγούμενη Ολομέλεια θέση με μεγάλη πλειοψηφία, η οποία θέση ουσιαστικά ακολουθεί και την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Ελλάδος, δηλαδή αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπιστικών κανόνων και ζητά να υπάρξουν μέτρα τα οποία θα επιτρέψουν και στην ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει σε αυτούς που την έχουν ανάγκη, διαχωρίζοντας φυσικά την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς από τον Παλαιστινιακό λαό, αλλά και ανθρωπιστική βοήθεια η οποία από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τριπλασιαστεί και αρχίζει δειλά-δειλά και η κουβέντα του τι θα γίνει την επόμενη μέρα από πλευράς του πώς θα διοικείται η λωρίδα της Γάζας. Με βεβαίως αυξημένη ανησυχία τόσο για την
προέκταση της σύραξης, για τη διάχυση της σύραξης που απεθόμεθα όλοι, αλλά και για την τεράστια ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και φυσικά και για την τύχη των 140 ομήρων οι οποίοι απήχθησαν από τους τρομοκράτες της Χαμάς από το Ισραήλ και κρατούνται ακόμα. Η τύχη κάποιων αγνοείται, κάποιοι έχουν βρεθεί νεκροί με διαπραγματεύσεις που γίνονται παραπλεύρως για την πιθανή απελευθέρωσή τους να θεωρείται ένας καταλύτης πιθανών ειρηνευτικών εξελίξεων. Με εξελίξεις και στο διεθνές στερέωμα από πλευράς δηλώσεων ηγετών, με εξελίξεις και στην περιοχή της Γάζας, με εξελίξεις και στην ευρύτερη περιοχή. Η ροή της ενημέρωσης αυτής προφανώς επηρεάζει και την πολιτική συζήτηση όπως εξελίσσεται εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Πιστεύω όμως ότι η συζήτηση αυτή τη φορά θα επικεντρωθεί περισσότερο στην ανάγκη για να υπάρξουν κάποιες οι λεγόμενες ανθρωπιστικές παύσεις, ανθρωπιστικές εκεχηρίες για ένα τουλάχιστον χρονικό διάστημα, ωρών, ημερών, ανάλογα με τις συνθήκες, καθότι πραγματικά η μετάβαση του πληθυσμού προς τον Νότο είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται απρόσκοπτα. Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Επιτέλους ολοκληρώνουμε μία διμερή εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας. Μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από 3-4 χρόνια σε επίπεδο διαπραγματεύσεων, ολοκληρώθηκε πέρυσι το καλοκαίρι και επικυρώνεται τώρα αυτή η σημαντική συμφωνία η οποία έχει εξαιρετικά ωφέλη και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Δεν θα μπω σε λεπτομέρεια σε άλλα θέματα. Ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει επίσης και σήμερα η μεγάλη συζήτηση που γίνεται για το Net Zero Industrial Act. Μια συζήτηση η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας και η οποία έχει σαν στόχο να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αλλά και την λεγόμενη ευρωπαϊκή αυτονομία, την αυτονομία σε επίπεδο τεχνολογιών οι οποίες απαιτούνται για την ολοκλήρωση της Πράσινης Συμφωνίας και για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.